Επικοινωνήσουμε τα νότερα που αφορούν την γέφυρα των Σερβιών. Μόλις πριν από λίγο τελείωσε μια σύσκεψη που πραγματοποίησαμε με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης και τον κύριο Πανέτσου με τηλεδιάσκεψη για την αξιολόγηση της εισήγησης που μας έχει κατατεθεί από χθες το βράδυ από τον κύριο Κατάκαλη και τον κύριο Πανέτσο, σύμφωνα με την οποία, αφού ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών φορτίσεων που έγιναν πριν από λίγες μέρες στην γέφυρα των Σερβίων, εισηγούνται να ανοίξει η κυκλοφορία της γέφυρας των Σερβίων στα γιοταχή επιβατικά οχήματα. Είναι μια θετική εξέλιξη στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για να επισκευάσουμε τη γέφυρα και να την αποδώσουμε στην κυκλοφορία και τη διάθεση στους συμπολίτες μας. Και θα ήθελα αυτό να το επικοινωνήσουμε. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνουμε ιδιαίτερως είναι ότι επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την συνολική επισκευή της γέφυρας, δίνεται σταδιακά στην κυκλοφορία, που σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε μόνο τα γιοταχή επιβατικά οχήματα μέχρι 3,5 τόνους. Θα υπάρχει μια αυστηρότατη σύσταση και αυστηρότατη απαγόρευση με ελέγχους από την αστυνομία. Δεν θα επιτρέπονται να διέρχονται οχήματα βαρύτερα. Η γέφυρα δεν μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερα φορτία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ολοκληρωθούν και εργασίες επισκευής που θα ολοκληρωθούν μέσα στο μήνα που διανύουμε, για να τοποθετηθούν και ισχύει τένοντας που θα μπορέσουν να ανατάξουν την αντοχή της γέφυρας. Επομένως, έχει δοθεί η οδηγία τόσης αρμόδιες υπηρεσίες κατόπιν της εισήγησης των συμβούλων μας να προετοιμάσουν όλο το δίκτυο όπως απαιτείται με τις σημάσεις αλλά και το κατάστημα της γέφυρας για να μπορεί να δεχτεί την κυκλοφορία των γιοταχή επιβατικών οχημάτων. Ο χρόνος που θα αποδοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα θα εξαρτηθεί από την προετοιμασία που απαιτείται να γίνει για να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια και με σωστή πληροφόρηση οι οδηγοί. Έχω ζητήσει αυτό να γίνει μέσα στο επόμενο 24ωρο και αν όλα πάνε καλά, από αύριο στις 2 ώρα το μεσημέρι έχουμε βάλει ένα στόχο να είμαστε έτοιμοι με τα βασικά τουλάχιστον που απαιτούνται για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα τα γιοταχή, επαναλαμβάνω πάλι, επιβατικά οχήματα από την γέφυρα των Σερβίων. Η κίνηση θα γίνεται σε μονόδρομη κατεύθυνση. Θα υπάρχει καταρχήν αστυνόμευση από την αστυνομία, θα τοποθετούμε πάλι και τα φανάρια για λόγους ασφάλειας των εργαζομένων που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην γέφυρα για να ολοκληρώσουν την επισκευή. Επομένως και για το επόμενο διάστημα η κυκλοφορία στη γέφυρα θα γίνεται με φωτεινούς σηματοδότες και με την παρουσία της αστυνομίας για να μην έχουμε οποιαδήποτε παράβαση των αυστηρών όρων επανακυκλοφορίας που έχουν τεθεί για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την γέφυρα αλλά και την ασφάλεια της ίδιας της γέφυρας που ακόμα το τονίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς την επισκευή της ζημιάς.